Θα φτιάξουμε ένα dressing με βαλσάμικο, γιατί πρέπει να μάθετε πώς μπορείτε να φτιάξετε το τέλειο dressing βαλσάμικο. Πολύ απλό, πολύ γρήγορο και μπορείτε να το κρατήσετε στο ψυγείο πραγματικά για μήνες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Οπότε πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για τη vinaigrette θα χρειαστούμε μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα απαλή, μία κουταλιά της σούπας μέλι, 50 γραμμάρια ξύδι βαλσάμικο παν ζαφυρόπουλος, 100 γραμμάρια ηλιέλαιο, αλάτι και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, για να φτιάξουμε μία σαλάτα, τι χρειαζόμαστε, φίλε Διονύση? Μία vinaigrette. Αυτή η vinaigrette που θα φτιάξουμε σήμερα είναι vinaigrette βαλσάμικου. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ βασική και πάμε να δούμε πώς φτιάχνεται. Η συνταγή για να φτιάξουμε μία vinaigrette βαλσάμικο είναι πάρα πολύ απλή. Χρειαζόμαστε ένα μπολάκι και θα ρίξουμε μέσα τη μουστάρδα μαζί με το μέλι. Η μουστάρδα είναι ο σταθεροποιητής της συνταγής μας, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μία vinaigrette που ουσιαστικά να μην χωρίσει το λάδι με το ξύδι καθώς περνάει η ώρα. Σωστά? Αυτό το πράγμα για να το πετύχουμε πρέπει να κάνουμε τη συγκεκριμένη διαδικασία που θα σας δείξω και βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε ένα σταθεροποιητή που είναι η μουστάρδα. Θα προσθέσω μέσα και το μέλι, γιατί θέλουμε να ισορροπήσουμε την οξύτητα από το βαλσάμικό μας. Αν και το βαλσάμικο δεν είναι τόσο ξινό όσο τα κανονικά ξύδια, θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι και φυσικά το βαλσάμικό μου. Αλάτι. Πιπέρι. Και φυσικά το βαλσάμικό μου. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βαλσάμικο ξύδι παν ζαφυρόπουλος. Έχει βαθύ σκούρο χρώμα και μοναδικά ισορροπημένη γεύση. Προσθέτω μέσα και το βαλσάμικό μου, εδώ. Τέλεια. Και ανακατεύω όλα τα υλικά πλην ενός. Ποιο, φίλε Διονύση? Ποιο υλικό δεν έχω βάλει για να φτιάξω? Μπράβο, δεν έχουμε βάλει το λαδάκι. Εγώ προτιμώ σε αυτή τη συνταγή να βάζω ηλιέλαιο, όχι ελαιόλαδο, γιατί θέλω να έχω έντονη τη γεύση του βαλσάμικου. Άμα βάλω ελαιόλαδο, να ξέρετε ότι θα καλύψει λίγο τη γεύση του βαλσάμικου. Οπότε μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε ελαιόλαδο. Απλά επειδή μου αρέσει να είναι πολύ χαρακτηριστική η γεύση του βαλσάμικου εμένα στη συνταγή αυτή, θα βάλω μόνο σπορέλαιο και ο τρόπος που θα το προσθέσω στο σπορέλαιο είναι πολύ σημαντικός. Πρέπει να το βάλουμε πολύ, πολύ σιγά. Εδώ. Τώρα, σε περίπτωση που έχουμε το μιξεράκι αυτό του χειρός, το μπίμερ, το ξέρεις, έτσι. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και να ανακατέψουμε κατευθείαν με το μπίμερ και το μπίμερ θα τα δέσει. Αλλά άμα δεν έχετε, αναγκαστικά πρέπει να κάνετε ακριβώς τον τρόπο που σας δείχνω. Εδώ, σιγά σιγά προσθέτουμε το λαδάκι μέσα. Καθώς προσθέτω σιγά σιγά το λάδι, εκεί πέρα που ήταν υδαρές στο μείγμα, κοιτάξτε εδώ. Έδεσε και έγινε μια ωραία, ωραία vinaigrette. Το βλέπετε? Έχει γίνει πηχτή, σεξι και ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Και αυτό είναι το dressing του βαλσάμικου. Μπορείτε να ετοιμάσετε διπλάσια, τριπλάσια, τετραπλάσια, πενταπλάσια δόση, να τη βάλετε σε ένα βαζάκι και μέσα στο ψυγείο. Λοιπόν, η vinaigrette μου είναι έτοιμη για οποιαδήποτε σαλάτα, κρέας ή ορεκτικό θέλουμε να συνοδεύσουμε. Για τη vinaigrette, σε μπολ βάζουμε τη μουστάρδα, το μέλι, αλάτι, πιπέρι, το βαλσάμικο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε αργά το ηλιέλαιο, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να δέσει η σάλτσα.